Η οργιά του που δήλωσε το παιδί μας δεν την ξέρει κανείς. Το μευτήριο τι λέει? Πήρατε να τους πείτε ποια είναι αυτή η κυρία? Ναι, δεν τη ξέρουν. Και η γυναίκα λέει που δούλευε τότε στο Έλενας με το όνομα αυτό, ήταν σίγουρη ότι δεν είχε σχέση με... Ωραία, πήρατε στη διεύθυνση του μευτήριου να πείτε πώς το παιδί μας έφυγε ζωντανό σύμφωνα με τα έγγραφα. Ξεκίνησα... Δεν μας δίνουν. Ξεκίνησα αμέσως μετά την εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα που παρουσιάστηκε ο κύριος Παντελίδης. Για να καταλάβει Χρήστο ο κόσμος το μηχανισμό. Άσε την αφήνιση, είναι σημαντικό. Ναι, κοιτάξτε όμως, όλα αυτά είναι γνωστά πλέον. Βγήκανε στην επιφάνεια και παρακάπτονται με την παραγραφή. Ας ακούσει ο κόσμος ποιος είναι ο μηχανισμός, σε παρακαλώ. Ναι. Είναι γνωστά για σένα, όχι για τον πολύ κόσμο, που έτσι τουλάχιστον προστατεύεται. Ακριβώς. Εγώ η αλήθεια είναι ότι εγώ και η οικογένειά μου πιστεύαμε μέχρι την ημέρα που είδαμε την εκπομπή ότι η αδερφή μου είναι πεθαμένη. Πηγαίνοντας στη γιαγιά μου, τη μητέρα της μητέρας μου, μου λέει, βρε Μαρία, λέει, είδα την εκπομπή χθες, μήπως μέσα σε αυτά τα παιδιά μας είπαν ψέματα και μας τότε και μας πήραν το παιδί. Την άλλη μέρα έκανα έτσι... Που ζητάω τα στοιχεία να δω αν όντως η αδερφή μου είναι εκεί. Η πρώτη αίτηση μου στο Έλληνες έγινε 11/5/1995. Απάντηση πήρα 30/5/1995 ότι η αδερφή μου γεννήθηκε στο Έλληνες. Παίρνω την υπεύθυνη, της λέω αυτό δεν χρειαζόταν να μου το βεβαιώσετε. Το ξέρει η οικογένεια. Το θέμα είναι τι έγινε η αδερφή μου, αν όντως έχει πεθάνει. Το Νοέμβριο πήρα τη δεύτερη απάντηση. Από το Μάιο πήρα δεύτερη απάντηση το Νοέμβριο. Το όνομα του γιατρού και μία φωτοτυπία του από το βιβλίο Μητρώου. Θα σας πω ότι μέσα σε 20 μέρες υπάρχουν σε αυτή τη φωτοτυπία 22 παιδιά πεθαμένα. Από τα 22, τα 12, αν δεν κάνω λάθος, πιστοποιεί το θάνατο ο ίδιος γιατρός. Εκεί μέσα φαίνεται ότι η αδερφή μου έζησε μία μέρα. Ενώ στην ουσία η αδερφή μου έζησε τρεις μέρες σίγουρα. Την έβλεπαν οι δικοί μου τρεις μέρες. Λοιπόν, ζήτησα επόμενα χαρτιά, δεν μου δώσανε, μέχρι που κατέφυγα στην εισαγγελία να πάρω με έναν δικηγόρο εντολή. Και ήρθε η απάντηση μετά από καιρό, βέβαια την απάντηση την πήρα κάπως παράξενα. Πήγα στο Έλενας, είχα κλείσει ραντεβού για την επομένη. Και πήγα στο Έλενας. Μόλις με είδε η υπεύθυνη, λέει ποια είστε, λέω η κυρία Δούκα. Είχα πάρει και κάποιον μαζί μου για να έχω μάρτυρα, να έχω κάποιον γιατί... Λοιπόν, λέει κυρία Δούκα, εδώ είναι τα χαρτιά σας. Μόλις με είδε βέβαια άνοιξε, θα ήθελε να ανοίξει γη να την καταπιεί. Λέει εδώ είναι τα χαρτιά σας, αλλά δεν πρόλαβα ακόμα να τα δω. Τραβάω την καρέκλα κυρία Τριανταφυλόπουλε, κάθομαι, ήμουν αποφασισμένη για όλα. Και της λέω δεν θα φύγω από εδώ αν δεν πάρω τα χαρτιά. Τα δίνει στον υπάλληλο, τα φωτοτυπεί ο κλητήρας και έρχεται και κάνει αυτή την κίνηση. Οπότε εγώ παίρνω το ένα πακέτο και η υπεύθυνη το άλλο. Και άρχισα να τα κοιτάω γιατί είχε κάποια άλλη δουλειά. Μόλις φτάνω στο χαρτί εξόδου και βλέπω ότι η μητέρα μου έφυγε με ένα μωρό, της λέω τι είναι αυτό το χαρτί. Να δεχτώ όλα τα προηγούμενα. Αυτό τι λέει? Μου λέει μισό λεπτό να το δω. Το κοιτάει. Μου λέει τι θέλετε κυρία Δούκα, λέει, να σας πω ότι η αδερφή σας ζει. Το λένε τα χαρτιά. Θέλω να συμπληρώσω ότι βρίσκω όλα τα χαρτιά της μητέρας μου και κανένα της αδερφής μου, γιατί βάσει ενός νόμου το ιστορικό και ό,τι χαρτιά είχε το βρέφος κατεστράφηκαν. Αφού βάσει εκείνου του νόμου τα χαρτιά αυτά που έχουν 28,5 χρόνια καταστρέφονται. Γιατί της μητέρας μου υπάρχουν και του μωρού καταστράφηκαν? Μα γιατί δεν αντιλαμβάνεστε γιατί? Γιατί το παιδί δόθηκε. Να σας πω και κάτι. Εάν όντως, ακούστε, ακολουθήθηκε αυτή η σειρά, δεν μπορεί να υπάρχουν και πολύ περισσότερο για τα κορίτσια, Χρήστο, που για τα γόρια υπήρχε το ασημή, στρατολογία, όλα αυτά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Τα κορίτσια έφευγαν πολύ πιο εύκολα. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν? Δεν υπάρχουν στοιχεία για το παιδί. Για το παιδί δηλώθηκε προφανώς νεκρό. Και δόθηκε με πλάγιο τρόπο σε κάποια μπήκε άλλη οικογένεια. Στο νοσοκομείο με αριθμό Μητρώου 49-49. Βγαίνει από το νοσοκομείο με αριθμό Μητρώου 82-55. Τέλος πάντων, εγώ επειδή είχα κάνει πολλές φασαρίες, τους λέω θέλω να μου πείτε να δεχτώ ότι μετά και από τα έγγραφα η αδερφή μου είναι πεθαμένη. Θέλω έστω και μετά από 28,5 χρόνια να πάω να ανάψω ένα κερί στο νεκροταφείο που κυδεύτηκε η αδερφή μου.
Μου λένε ότι κυδεύτηκε στο τρίτο. Να διακόψω, να μην πάτε να ανάψετε κερί, ζητήστε από τον εισαγγελέα να ελέγξει το μητρό με το οποίο βγήκε η μητέρα σας και ακριβώς να πάτε να βρείτε το παιδί. Γιατί... Και όχι να πάτε στο νεκροταφείο. Υπάρχει το απόρριτο, κύριε Παντελίδη, λέει της υιοθεσίας και δεν μπορούν να μου το δώσουν. Αυτό ζητάμε. Μα δεν πρόκειται να περικλώσουμε. Το έγκλημα δεν υπάρχει απόρριτο. Σας παρακαλώ. Έχει γίνει η υιοθεσία, κύριε Παντελίδη. Το θέμα είναι ότι εμείς πήγαμε σε όλα τα νεκροταφεία. Σας παρακαλώ. Ψάξαμε. Υιοθεσία, ναι, αλλά το παιδί έχει κλαπεί. Επομένως, αυτή η υιοθεσία δεν είναι νόμιμη ούτως ώστε να μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε εισαγγελέα και να μην σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε. Όμως, βάσει της απάντησης, δεν μου δίνουν, λέει, κανένα στοιχείο, γιατί υπάρχει το απόρριτο. Το λέει εδώ. Δηλαδή, απόρριτο υπάρχει για την υιοθεσία και δεν υπάρχει για την κλοπή. Υπάρχει απόρριτο, στρατιωτικό απόρριτο, ιατρικό απόρριτο κλπ. Και πίσω από αυτά κρύβεται το έγκλημα. Μα απόρριτο ήταν και ο Άγιος Τιανός, τον οποίο μπήκαμε μέσα και ξεχνιάσαμε το έγκλημα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω κάτι ακόμα. Θέλω να πω ότι μετά τις ειδήσεις που βγήκα πριν 10 μέρες περίπου στο Sky, κάποιος κύριος προσπαθεί να με βρει μέσω του Sky, γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό να μου πει. Τον παρακαλώ πολύ, του κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή και εγώ και όλη μου η οικογένεια. Σε εμάς δεν έχει απευθυνθεί πάντως. Με ευθυμίζει ότι αν είχε απευθυνθεί θα σου φέρναμε σε επαφή. Δεν λέει στοιχεία του. Δεν μπορεί, λέει, να αφήσει όνομα και τηλέφωνο. Θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Τα τηλέφωνά μου, όλα μου τα στοιχεία τα έχει ο Sky. Πιστεύω στην ευαισθησία του, στην ανθρωπιά του, σε αυτόν, στην κυρία Γεωργιάδου, που δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε και δήλωσε την αδερφή μου. Στο γιατρό που θέλω να πιστεύω ότι έστω και αυτή τη στιγμή μέσα του τρέχει κάποιο αίμα ανθρώπινο, τέλος πάντων. Σε κάποιο άνθρωπο από όλους αυτούς που τον Νοέμβρη του 67 ήταν στο Έλληνας, να βρει το θάρρος και να δώσει στοιχεία για την αδερφή μου. Στοιχεία. Η αδερφή μου είναι 29 χρονών, η ζωή της ανήκει, η απόφαση είναι δικιά της, αλλά έχουμε και εμείς δικαίωμα και εκείνη να μάθει την αλήθεια. Σαφώς. Καμία αντίρρηση. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε πάλι μαζί για το υπόλοιπο μέρος της σημερινής περιπέτειας, που έχει να κάνει πάντα με αυτή την φοβερή υπόθεση του εμπορίου των βρεφών.